Ανοιχτό είναι το σύστημα για τι αιτήσει του επιδόματο πετρελαίου θέρμανση στο Τάξη Νέτ. Οι δικαιούχοι οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια μπορούν να μπουν στο σύστημα και να την υποβάλλουν. Θα πρέπει ο διαχειριστή τη οικοδομή. Η κάποιο εκπρόσωπο να ανοίξει σε εισαγωγικά λέξη, δηλαδή να περάσει την υποδομή στο σύστημα, ούτω ώστε από εκεί και επεδηλώνοντα φυσικά τα διαμερίσματα και κάποια στοιχεία των διαμερισμάτων, όπω είναι τα χιλιοστά, για να μπορέσει ο κάθε έννοικο να κάνει την δικιά του προσωπική αίτηση, είτε από το δικό του υπολογιστή, είτε απευθυνόμενο σε κάποιον ο οποίο μπορεί να τον εξυπηρετήσει σε αυτή τη μορφή. Τώρα, αυτό το οποίο. ...αναμένουμε ως επιστροφή... ...έχει να κάνει με την αγορά πετρελαίου... ...είτε σε κεντρική μορφή όπως είναι στις οικοδομές, ...είτε σε ατομική όπως είναι σε μονοκατοικίες... ...ή όπως έχει εξελιχθεί πλέον η κατάσταση στις οικοδομές, ...με αγορές ατομικές ανανικοκυριό... ...για από κάθε διαμέρισμα. Το μέγιστο το οποίο μπορεί να πάρει ο ένικο είναι 535 ευρώ... ...το οποίο σημαίνει 1.500 χιλίτρα πετρέλαιο. Βέβαια κεντρικά. 1.500 καλύτερα πετρέλαιο ανά νοικοκυριό, που σημαίνει σε μια οικοδομή των 10 διαμερισμάτων 15 τόνου πετρέλαιο, είναι λίγο απίθανο να αγοραστεί. Ε, αυτό δεν μα είχε συμβεί ούτε στι ε, παλιέ ε, καλέ, να πω ημέρε, τι οποίε το πετρέλαιο ήταν ένα πιο φθηνό. Επίση, ο κύριο Κεχαγιόγλου διευκρινίζει τι συμβαίνει σχετικά με την προκαταβολή τη επιδότηση. Ε, μπορεί λοιπόν η προκαταβολή η οποία θα δινόταν να ήταν μεγαλύτερη από την πιθανή αγορά καυσίμου. Ε, αν υποθέσουμε λοιπόν, θα προσπαθήσω να το πω απλά. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι η οικοδομή αντί να αγοράσει τα ε, πιθανά 5.000 λίτρα πετρέλαιο, οπότε θα συμπληρωνόταν το ποσό για την προκαταβολή, να αγοράσει 2.000 λίτρα. Παίρνοντα λοιπόν την προκαταβολή, ο ένικο ο οποίο πήρε προκαταβολή, ίσω να είχε πάρει περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία δικαιούνταν. Κάτι το οποίο δεν διευκρινίσαν για το πώς θα γίνει η επιστροφή αυτών των χρημάτων. Γι' αυτό συμβουλεύαμε τους πελάτες μας να μην παίρνουν προκαταβολές, αλλά να περιμένουν την κανονική επιστροφή τους. Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα επιδόματος θέρμανσης έχουν οι άγαμοι με εισόδημα έως 30.000 ευρώ και έγκαμοι με εισόδημα έως 40.000 ευρώ προς αυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, Δηλαδή 43.000 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί και 46.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά. Οι άγαμοι χάνουν το επίδομα εάν έχουν περιουσία άνω των 200.000 ευρώ, ενώ οι έγκαμοι αν το άθροισμα των ακίνητων τους ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Δεν δικαιούται επίδομα θέρμανσης όποιος έχει αυτοκίνητο με κινητήρα άνω των 3.000 κυβικών εκατοστών. Στα 120 τετραγωνικά μέτρα ανέρχεται η μέγιστη επιφάνεια του ακινήτου για την οποία μπορεί να επιδοτηθεί κάποιος φορολογούμενος.